Στις 27 Απριλίου 1941, οι Ναζί μπαίνουν στην Αθήνα. Στην περιοχή των Αγίων επιτάσσονται η στρατιωτική εφορία, ο πύργος της Βασιλίσσης και 2-3 κατοικίες στην Τζούμπα και στις Φλέβες. Η πείνα γίνεται καθημερινός εφιάλτης. Ο κόσμος πεθαίνει στον δρόμο. Πολλοί θάνατοι δεν δηλώνονται για να κρατηθούν τα δελτία σε εισιτήρια. Ο παλιός κοινοτάρχης Ιωάννης Μέργας, σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, οργανώνει λαϊκά συσίτια. Ο Μέργας πρέπει να ήταν μικρασιά της. Για την εποχή εκείνη είχε μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα. Αγελάδες πολλές. Όταν ο πατέρας μου έφτιαχνε τη βίλα του Μέργα, εγώ θα ήμουν 15 χρονών. Τότε οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα. Τότε ο Μέρλας έδωσε εντολή να σφάξουν όσες αγελάδες είχε μέσα στους στάβλους για να μοιράσουν το κρέας στους κατοίκους των Αγίων. Εγώ ο ίδιος μπορεί να μοίρασα και 200 κιλά κρέας σε ανθρώπους. Θυμάμαι ότι η μπλούζα μου μπροστά είχε γίνει μουσκεμα και κατακόκκινη από το αίμα. Θυμάμαι επίσης ότι στην κατοχή πήγαινα με το κατσαρολάκι κάτω του Μέρλα και έπαιρνα συσίτιο. Πολλά παιδιά πήγαιναν. Μας έσωσε κυριολεκτικά. Ο μοναδικός από τους πλούσιους που πρόσφερε και ήταν και αγράμματος. Στις 12 Οκτώβρη του 1944, κατά την αποχώρησή τους, οι Γερμανοί ανατινάζουν τις τρεις γέφυρες. Σχεδιάζουν επίσης και την ανατίναξη της στρατιωτικής αποθήκης πυρομαχικών 301. Όπως διηγείται ο Κώστας Στεφανάκης, που οργάνωσε την επιχείρηση διάσωσης, οι υπεύθυνοι της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ είχαν τις πληροφορίες από έναν Πολωνό στρατιώτη ντυμένο με γερμανική στολή. Ακόμα και το σχεδιάγραμμα με τις διακλαδώσεις των φυτιλιών σε κάθε αποθήκη που είχε τόνους πυρομαχικών και υλικού πολέμου. Ο Νίκος Κοροναίος, που ήταν αποθηκάριος εκεί προπολεμικά, ήξερε τις αποθήκες πιθαμή προς πιθαμή. Οι Γερμανοί πυροδότησαν την πρώτη εξωτερική αποθήκη που βρίσκονταν κοντά στη Μεγάλη Πύλη και περίμεναν απέναντι στο κτήμα του Μαργαντίνα. Μόλις ανατινάχτηκε η αποθήκη, ανέβηκαν στο τρένο Λαρίσης που τους περίμενε, σίγουροι πως η δουλειά τους έγινε 100%. Με το ξεκίνημα του τρένου, ξεκινάει και ο Κοροναίος με τους συντρόφους του και κόβουν τα φυτίλια ένα-ένα στις ισόγειες και υπόγειες αποθήκες. Ό,τι είχε πει ο Πολωνός ήταν σωστό. Έτσι γλίτωσε όλη η περιοχή σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων από τέλεια καταστροφή. Όπως πάντα, πρώτη στην παρέλαση οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Άξιοι απόγονοι άξιων προγόνων. Μια ζωντανή σελίδα της ιστορίας μας. Ακολούθησαν τον δρόμο του χρέους για το ακριβό δώρο της ελευθεριάς. Μετά τα γεγονότα του Δεκέμβρη, χιλιάδες άνθρωποι από όλη τη χώρα στέλνονται σε φυλακές και τόπους εξορίας. Η κατοχή και ο εμφύλιος έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Πληθυσμοί ολόκληροι ξεριζώνονται από τις πατρογονικές τους εστίες και μεταφυτεύονται στον περίγυρο της Αθήνας. Η Αθήνα γίνεται το κέντρο ενός υδροκέφαλου κράτους. Όλα ξεκινούν και καταλήγουν σε αυτήν. Η υπόλοιπη Ελλάδα μαραζώνει. Οι κάτοικοι των Αγίων Αναργύρων, που το 1928 ήταν 1057, στην περίοδο αυτή αυξάνονται δραματικά. Το 1940, 3.500. Το 51, 8.500. Το 61, 18.000. Το 71, 26.000. Οι μικροί οικισμοί μεγαλώνουν και οι μεταξύ τους τεράστιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις οικοπεδοποιούνται. Τα σπιτάκια ξεφυτρώνουν καθημερινά, χωρίς πολεοδομικό σχέδιο, χωρίς άδεια, σε συνθήκες άθλιες.
Οι εργολάβοι οικοδομών αναλαμβάνουν να χτίσουν τα αυθαίρετα σε χρόνο ρεκόρ με άθλια αποτελέσματα. Συχνά ειδοποιούν οι ίδιοι τον αρμόδιο οργανισμό για να κατεδαφιστεί το νεόκτιστο και να το ξανακτήσει ο ίδιος φυσικά εργολάβος παίρνοντας μια καινούργια αμοιβή. 4-5 μεγαλοκτηματίες θησαυρίζουν μετατρέποντας την καλλιεργήσιμη γη σε οικόπεδα. Το μεγάλο περιβόλι των Αγίων κόβεται σε μικρότερους κήπους και αυτοί με τη σειρά τους γίνονται μπαξέδες στις αυλές των μικρών μονοκατοικιών. Από το 1945 μέχρι το 1963, σημαντικό ρόλο στα κοινοτικά έπαιξαν οι Ιωάννης Μέρλας, Άγγελος Χαϊκάλης, Γεώργιος Γιαννόπουλος, Ιωάννης Καρπέλης, Μιλτιάδης Παπαχριστόπουλος, Ηλίας Μελάς και Γεώργιος Τσουγκράνης. Τη δεκαετία του 60 εμείς ζούσαμε έντονα. Ήμασταν ευχαριστημένοι. Υπήρχε ακόμα η γειτονιά. Τις αποκριές βγαίνανε όλοι στους δρόμους αυτοσχέδια μας καρεμένοι να γιορτάσουμε το γαϊτανάκι. Δεν υπήρχε αυτή η πολυκοσμία. Τα σπίτια ήταν χαμηλά, δεν υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα. Τα σπίτια δεν είχαν καλά-καλά αυλές. Όλοι βγαίνανε να καθίσουν έξω τα απογεύματα, στο δρόμο. Πολλές σαλάνες, οικόπεδα, δέντρα, τσακωμοί μεταξύ των γυναικών για τις μπουγάδες και τους χωροφύλακες να τους κόβουν πρόστιμα για τα πεταμένα στο δρόμο νερά της λάτρας. Ακούγονταν ακόμα και το κλάμα και ο θρήνος από κάποιο θάνατο από μακριά. Το 49 ο Αναστάσιος Ζουρμπουλής ανοίγει το πρώτο θερινό σινεμά, την Τάλια. Το 56 λειτουργεί το πρώτο χειμερινό σινεμά, ο Ορφέας. Το αυγουλάδικο όπως το αποκαλούσαν, γιατί ο ιδιοκτήτης τον είχε ντύσει με αυγοθήκες για ηχομόνωση. Στη δεκαετία του 60, χρυσή εποχή του κινηματογράφου, ανοίγουν πολλά σινεμά στους Αγίους. Τότε λειτουργούν τα στούντιο της Φίνος Φιλμ στα παλιά βουστάσια του Μέρλα. Τις Κυριακές γίνονται και θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κουκλοθέατρο, αγώνες κάτς και πάλις. Ντόπιοι καραγκιοζοπαίχτες δίνουν παραστάσεις σε καφενεία και πλατείες. Στην Αγίων Αναργύρων, εκεί κοντά στον Μπακάλικο, ήταν και το περίπτερο του Καραμέρου. Τα καλοκαίρια, ο Καραμέρος έβαζε ένα φορτηγό και πηγαίναμε πολλοί από τους Αγίους για μπάνιο, στη Βούλα, στη Βάρκιζα. Ωραία ήταν, πολύ ωραία. Κάθε Σάββατο πηγαίναμε για μπάνιο. Οι ποδοσφαιρικές συναντήσεις ήταν για τον αντρικό πληθυσμό οι πιο τακτικές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Κάθε γειτονιά είχε τη δική της ομάδα. Τον Ανακασιακό, τα Μικονιάτικα, τον Σπυρολούι, την Ένωση, την Ενωσάρα όπως την έλεγαν οι φανατικοί της εποχής και ανάμεσα σε αυτές ο Καραμεραϊκός, η ιδιωτική ομάδα του Καραμέρου, στην οποία έπαιζαν οι 5 αδερφοί Καραμέρι. Έπεφτε πολύ ξύλο τότε. Δεν χωνευόντουσαν μενιδιάτες με εμάς, αλλά και εμείς με τους Λιωσιώτες επίσης όχι. Μιλάμε για πολύ ξύλο όμως. Όπως όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός Λιωσίων με την Ένωση τη δικιά μας, νόμιζες ότι έβλεπες τη λωρίδα της Γάζας. Τέτοιο ξύλο παίζαμε. Η Φιλαρμονική του Δήμου εξελίχθηκε σε φυτώριο μουσικών. Νέα παιδιά, μέλη της Φιλαρμονικής, σχηματίζουν από τη δεκαετία του 60 δικές τους μπάντες, παίζοντας κυρίως ροκ μουσική. Οι Spiders, οι Reflection, ο Ήλιος, οι Ξυπόλοιποι και άλλες.